Η κατοίκον νοσηλεία είναι το μέλλον της τηλεϊατρικής ή το ανάποδο? Κοιτάξτε, η τηλεϊατρική είναι ένα εργαλείο το οποίο στην κατοίκον νοσηλεία έχει πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Τηλεϊατρική τι σημαίνει? Ότι κάπου παρέχονται υπηρεσίες και κάπου αλλού υπάρχει εμπειρία για τις υπηρεσίες που παρέχονται. Και αυτή η εμπειρία μεταφέρεται μέσω τηλεπικοινωνιών. Τώρα, οι τηλεπικοινωνίες μπορεί να είναι στο διπλανό δωμάτιο ή στη διπλανή ήπειρο. Πόσο εφικτό είναι αυτό σήμερα? Κοιτάξτε, εμείς το εφαρμόζουμε κατά κόρον, παραδείγματος χάρη, για την δερματολογία. Συναντάμε πολύ συχνά ασθενείς, ιδίως ηλικιωμένους, με διάφορα προβλήματα. Ο γιατρός ο οποίος θα πάει, και βλέπει τον ασθενή, δεν είναι δερματολόγος. Δερματολόγος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι, δεν υπάρχουν τόσοι δερματολόγοι και οι περισσότεροι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επισκέψεις κατοίκων. Τι γίνεται, αυτός ο άλλος τους δεν θα βοηθηθεί? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ψηφιακές κάμερες απίστευτα χαμηλού κόστους που βγάζουν πάρα πολύ καλές φωτογραφίες με το σωστό φωτισμό. Αυτές τις φωτογραφίες μέσω ίντερνετ τις γνωματεύει δερματολόγος και παρέχεται η νοσηλεία στον ασθενή. Και έτσι ένας ασθενής ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί από το κρεβάτι του έχει την ευτυχία και την ευκαιρία να δεχθεί τις υπηρεσίες ενός πάρα πολύ καλού δερματολόγου, ο οποίος δεν ευκαιρεί, όχι τηλέφωνο να σηκώσει. Τίποτα, ναι, δεν έχει καθόλου χρόνο. Σε καμία περίπτωση να πάει στο σπίτι. Μια ακτινογραφία η οποία βγαίνει στο σπίτι αμέσως ανεβαίνει στο ίντερνετ και είναι προσβάσιμη από εξουσιοδοτημένα άτομα. Λοιπόν, αν εξουσιοδοτήσει ο ασθενής ότι θέλει την ακτινογραφία μου να τη δει ο γιατρός ο τάδε, επικοινωνούμε με τον γιατρό του και του λέμε θα βάλετε αυτόν τον κωδικό και αυτό το συνθηματικό, το password, και βλέπετε την ακτινογραφία στο ίντερνετ, από οπουδήποτε βρίσκεται.